Καλησπέριζω το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, που είναι και υπεύθυνος του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων, τον κύριο Ελισσέο Βαγενά. Καλησπέρα, κύριε Βαγενά. Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές. Ξεκινώ με το χαρτοφυλάκιό σας εντός εισαγωγικών. Επειδή παρακολουθείτε προφανώς όλα όσα γίνονται αυτές τις μέρες, θέλω να σας ρωτήσω αν εσείς βλέπετε πίσω από τις δηλώσεις, ακόμη και τις ρητορικές εκρήξεις, ότι γίνεται μια σοβαρή διαπραγμάτευση για το Ουκρανικό, ή αν θα μιλάμε έτσι και για τις επόμενες 23 μέρες, εν πάση περιπτώσει. Κοιτάξτε, έχοντας και την εικόνα που δίνουν τα ρωσικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα οποία επίσης παρακολουθώ, σε αντίθεση με τις δυνατότητες που έχει ο μέσος Έλληνας, γιατί όπως ξέρουμε έχουν κόψει κάθε πληροφόρηση στα πλαίσια της πολλής δημοκρατίας η οποία έχει επιβληθεί στη Δύση, βλέπω ότι η κατάσταση πάει από το κακό στο χειρότερο. Και υπάρχει πάντα ο κίνδυνος να ξεφύγει. Και αυτό το δείχνει και η σημερινή συζήτηση που είχε ο Μπάιντεν με τον Κινέζο πρόεδρο, το Σι. Ναι. Ότι είναι φανερό ότι συγκρούνται τα δύο μπλοκ. Ότι από τη μια μεριά έχουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ, τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και από την άλλη τη Ρωσία και τους συμμάχους τους, και συγκρούνται στο πεδίο της Ουκρανίας. Εγκλήματα τα οποία μας δείχνουν στις δικές μας τις τηλεοράσεις. Η άλλη πλευρά επίσης δείχνει εγκλήματα από την άλλη πλευρά, έτσι, ναι, που γίνονται από τον Ουκρανικό στρατό, από τα ναζιστικά αυτά τάγματα που έχουν ενσωματωθεί μέσα στον Ουκρανικό στρατό. Βεβαίως τα εγκλήματα του ενός δεν σβήνουν τα εγκλήματα του άλλου, ναι, προστίθονται στη μαύρη λίστα των εγκλημάτων του καπιταλισμού σε βάρος των λαών, σε έναν υπεριαλιστικό πόλεμο. Μισό λεπτό. Ο ένας από τους δύο όμως εισέβαλε. Δεν είναι εμφύλιος ή ένας πόλεμος που έδωσαν κάπου ένα ραντεβού και ο ένας άρχισε να επιτίθεται στον άλλον. Αυτή η δουλειά βεβαίως ξεκίνησε τυπικά με την ρωσική εισβολή, την καταδικαστέα ρωσική εισβολή, όμως δεν είναι μια δουλειά του μήνα. Είναι των τριών εβδομάδων που διεξάγεται ο πόλεμος. Ναι. Είναι μια σύγκρουση που διεξάγεται εδώ και τουλάχιστον μία δεκαετία και στο επίκεντρο βρίσκεται ο ορυκτός πλούτος, η αγωγή, η εργατική δύναμη, οι αγορές στην Ανατολική Ευρώπη, με επίκεντρο την Ουκρανία. Ναι. Αυτή η εξέλιξη, το προηγούμενο διάστημα φτάσαμε σε αυτήν εξαιτίας της διεύρυνσης του ΝΑΤΟ, εξαιτίας της μεταφοράς οπλικών συστημάτων περικύκλωσης της Ρωσίας, εξαιτίας της αντισυνταγματικής ανατροπής το 2014 στην Ουκρανία. Έτσι. Και είχαμε και μια σειρά άλλα πράγματα που να τα θυμίσω, γιατί συμπληρώνονται αυτές τις μέρες και 23 χρόνια από τους βομβαρδισμούς της Γιουγκοσλαβίας, που τότε για 78 χρόνια, για 78 μέρες οι Αμερικάνο-Νατοϊκοί βομβαρδίζανε με τη στήριξη και της κυβέρνησης τότε του Πασόκ τη Γιουγκοσλαβία. Mm. Πέσανε χιλιάδες βόμβες, 1.300 πυραυλικούς, βόμβες από πλουτισμένο ουρανίο, 37.000 βόμβες διασποράς, έτσι, μακελέψαν το λαό της Γιουγκοσλαβίας. Αυτά δεν πρέπει να τα ξεχνάμε. Υπάρχει λοιπόν μια σύγκρουση δυνάμεων που γίνεται σε βάρος των λαών. Λοιπόν, και εδώ δυστυχώς η χώρα μας είναι μπλεγμένη σε αυτή τη σύγκρουση και θα πρέπει και η κυβέρνηση να δώσει ορισμένες απαντήσεις. Ποιες παραδείγματος είναι. Χάρη. Ακούμε και ότι η Ελλάδα δίνει όπλα στην Ουκρανία. Αδειάζουμε πράγματι τις αποθήκες αντιαρματικής και αντιεροπορικής άμυνας των νησιών μας. Έχουμε δεχτεί να σταλούν και τα S-300 από την Κρήτη, όπως λένε ότι θα μεταφερθούν από χώρες του ΝΑΤΟ S-300 γύρω-γύρω από την Ουκρανία. Συνάδουν αυτά με την μελιστάλλαχτη πρόσφατη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον πρόεδρο Ερντογάν, όπου τέθηκε πάλι το ζήτημα, το τουρκικό αίτημα για την αποστρατιωτικοποίηση των ελληνικών νησιών. Επίσης, αμερικανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης λένε ότι τις τελευταίες μέρες υπάρχουν σε χώρες γύρω από την Ουκρανία, νατοϊκές, έχουν έρθει στρατιωτικοί από 22 χώρες του ΝΑΤΟ. Υπάρχουν και Έλληνες στρατιωτικοί που βρίσκονται εκεί αυτή τη στιγμή. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας οφείλει να δώσει απαντήσεις σε αυτά τα ζητήματα. Ναι. Διότι εδώ πάμε να μπλέξουμε σε έναν πολύ μεγάλο τείχο διοκτισμό, βεβαίως με ευθύνη και συνευθύνη και των άλλων κομμάτων, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΚΙΝΑΛ, που καλούν να υλοποιήσουμε τις λεγόμενες συμβατικές υποχρεώσεις μας στα πλαίσια του ΝΑΤΟ.
Μιλάμε για ένα μεγάλο μακελιό που ξεκινάει, που γίνεται αυτή τη στιγμή στην Ουκρανία, αλλά μπορεί να επεκταθεί και να αγκαλιάσει και άλλες χώρες. Mm-hmm. Και να φτάσει και τη χώρα μας, η οποία δεν είναι μόνο μια χώρα από την οποία περνάνε στρατεύματα, αεροπλάνα, τάγκς, ελικόπτερα, αλλά είναι και στόχος αντιπίνων από την άλλη πλευρά. Με αποτέλεσμα ο λαός μας να βρίσκεται στο στόχαστρο τέτοιων πολεμικών σχεδίων. Και να μακελεύεται και να υπάρχει ο κίνδυνος και από τη μια να μακελεύει άλλους λαούς, αλλά και ο ίδιος να βρεθεί στο στόχαστρο των αντιπίνων. Κύριε Βαγιανά, επειδή είδα και τη χθεσινή ομιλία του Πούτιν, ο οποίος ουσιαστικά προανήγγειλε έναν εσωτερικό πόλεμο στη χώρα του για να την καθαρίσει, όπως είπε, από τους κακοποιούς και τους προδότες, φοβάστε μήπως ο Ρώσος πρόεδρος έχει, όπως λέμε λαϊκά, ξεφύγει? Σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν διεξάγεται πόλεμος, όλες οι αστικές κυβερνήσεις, το έχουν δείξει αυτό κατά καιρούς, λαμβάνουν μέτρα κατασταλτικά σε βάρος κάθε φωνής που εναντιώνεται στους άδικους, τους υπεριαλιστικούς πολέμους. Έχουν ψηφιστεί νόμοι και σήμερα και στην Ρωσία και στην Ουκρανία ενάντια σε όσους αγωνίζονται ενάντια στον υπεριαλιστικό πόλεμο. Να θυμίσω ότι στην Ουκρανία την περασμένη εβδομάδα συνελήφθηκαν και κακοποιήθηκαν ο γραμματέας της κομμουνιστικής νεολαίας της Ουκρανίας, ο οποίος κρατείται ακόμα από τις ουκρανικές αρχές μαζί με τον αδελφό του, με κατηγορίες ανυπόστατες, και ξέρουμε ότι έχουν βασανιστεί από τις ουκρανικές αρχές και προσπαθούν να τους αποδώσουν κατηγορίες για να τους στείλουν ουσιαστικά στο εκτελεστικό απόσπασμα. Με βαριές κατηγορίες. Ναι. Άρα, κατασταλτικά μέτρα παίρνονται και από τις δυο μεριές σε έναν υπεριαλιστικό πόλεμο. Εκείνο που απαιτείται αυτή τη στιγμή, και πρώτα απ' όλα μιλάμε για το δικό μας το λαό, είναι ο άμεσος απεγκλωβισμός της χώρας μας από τα υπεριαλιστικά σχέδια. Να κλείσουν τώρα οι βάσεις του θανάτου, να γυρίσουν πίσω ελληνικές δυνάμεις που βρίσκονται στο εξωτερικό. Δεν έχουν καμία θέση τα παιδιά του ελληνικού λαού εκτός των συνόρων της χώρας. Και βέβαια η χώρα πρέπει να απεγκλωβιστεί από τα σχέδια αυτά, τα πολεμοχαρή, τα τυχοδιοκτικά και από τους οργανισμούς που σχεδιάζουν αυτά τα σχέδια για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε μια άλλη ζωή χωρίς εκμετάλλευση και χωρίς πολέμους. Μάλιστα. Κύριε Βαγιανά, σας ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση. Να είστε καλά. Και εγώ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ.